Παναγιώτη Θεοδωρακίδης, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ. Κύριε Θεοδωρακίδη, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Προσπαθώ να είμαι καλά. Είστε από τους πιο ειδικούς να μας πούν. Το ΝΑΤΟ λέει θα συνεδριάζει και συνεδριάζει. Και τώρα και αυτά να αποφασίσει αν θα παρέμβει. Το ΝΑΤΟ είναι σαφές ότι. Έτσι είναι, το ΝΑΤΟ. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ. Είναι και οι Άραβες. Διαφεύγει επίσης από τις αναλύσεις ότι η Λιβύη είχε πρόβλημα με το Τσάντ και πόλεμο. Αφού το ανακαλύφθηκαν πετρέλαια, η Total θέλει να παίξει ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη. Total, δεν είναι τα γιαουρτάκια τα Total. Κύριε Θεοδωρακίδη, δεν είναι τα γιαουρτάκια τα Total, είναι η Total πετρελαίο. Και ποιος από πού είναι αυτή η Total? Είναι κυρίως γαλλικών συμφερόντων. Ποιος πρωταγωνιστεί τώρα στο κατά του Καντάφη? Θα δούμε ένα φαινόμενο πρώην Ιουγκοσλαβίας, Βοσνία και τα λοιπά. Όμως τώρα είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα, διότι μπορεί η πρώην Ιουγκοσλαβία να μην είχε αντιδράσει. Ο Καντάφη είναι απρόβλεπτος, αφενός αφετέρου έχει και πολλά κρυφά χαρτιά. Δηλαδή για πέστε μας τι μπορεί να γίνει. Όσο και στρατιωτικά. Δηλαδή η χημική απειλή παραδείγματος χάρη δεν ήταν αδιανόητη από την πρώην Ιουγκοσλαβία μόνο σε επίπεδο απειλών. Τώρα με τον Καντάφη δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έστω και να έχει διερευνηθεί το οπλοστάσιο του. Αφενός αφετέρου η ανάπτυξη αραβικών δυνάμεων και η συνέγερση των Αράβων, οι οποίοι είναι και αυτοί συνεπίκουροι για τα πετρέλαιά τους σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, δημιουργεί ένα νέο κλίμα στη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι επικίνδυνο και σαφώς επηρεάζει την Ελλάδα, η οποία σε κάθε περίπτωση, αν μη τι άλλο, θα δώσει τη βάση του ακτίου και της Σούδας, αλλά δεν γνωρίζω και κατά πόσο θα εμπλέξει και δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Η βάση των Άγγλων στην Κύπρο, οι βάσεις ανατολικές στη Σικελία και σε όλη την Ιταλία. Είναι σε συναγερμό αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο πρώτου συναγερμού, και αναμένεται να δούμε πώς και αν θα χρησιμοποιηθούν γερμανικές δυνάμεις σε όλη αυτή την ομάδα, η οποία για να κάνει τη δουλειά της πρέπει να ισοπεδώσει την Λιβύη, διότι απέκλεισαν οι Γερμανοί, απέκλεισαν στα στρατιωτική εμπλοκή ακόμα και πάνω σε πολυκατοικίες που υπάρχουν άμαχοι από κάτω. Αυτό είναι το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Κύριε Θεοδωρακίδη, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που λέμε περιμένουμε να μας έρθει η είδηση. Το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ συνεδριάζουν από στιγμή σε στιγμή να αποφασίσουν λήψη στρατιωτικών μέτρων κλπ. Μέχρι χθες το βράδυ που είχαν κλείσει τα ειδησογραφικά, μέχρι μάλλον λίγο πριν κλείσουν το βράδυ, ήταν η εικόνα ότι ο Καντάφη προελάβνει και θα τους σαρώσει όλους. Έβγαινε ο γιος του και έλεγε και ο τελευταίος θα τον περάσω λεπίδι και μαχαίρι. Και δεν υπάρχει, μέχρι σε 48 ώρες θα υπάρχει ησυχία από άκρη σε άκρη στη Λιβύη. Αυτό είπε ο γιος. Και πάμε τώρα στο, σήμερα το σκηνικό αλλάζει. Τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες ώρες πρακτικά? Πρακτικά, εφόσον έχει δοθεί η έγκριση από τα Ηνωμένα Έθνη, εφόσον... Δόθηκε. Βεβαίως. Δόθηκε, αυτό να απαντάμε, γιατί εσείς είστε ειδικός. Αυτό που έγινε σημαίνει okay. Επειδή έχω παρακολουθήσει το θέμα όταν κάτι αντίστοιχο έγινε στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Το ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να κινηθεί αν δεν είχε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει. Αυτή τη στιγμή σε διπλωματικό επίπεδο, διότι υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός τόσο στις νατοϊκές χώρες όσο και στους αραβικούς συνδυασμούς, διότι η Ευρώπη θέλει να, το ΝΑΤΟ με συγχωρείτε, θέλει να εμπλέξει ενεργά και τις αραβικές δυνάμεις, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Στο χτύπημα στη Λιβύη υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός που αφορά στην άθρηση των δυνάμεων. Πόσα αεροσκάφη, από ποιες εθνότητες και τι επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία ήδη υπάρχουν, θα εφαρμοστούν και με τη συμμετοχή των Αράβων.
Να, κύριε Θεοδωρακίδη. Το λοιπόν είναι διπλωματικό αυτή τη στιγμή. Εάν η απαρχή βομβαρδισμών, διότι η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πρακτικά δεν επιτυχάνεται αλλιώς, εάν δεν βομβαρδιστούν τουλάχιστον οι αντιεροπορικές συστοιχίες της Λιβύης. Όχι, αλλιώς... η απόφαση του ΟΗΕ, κύριε Θεοδωρακίδη, δεν λέει μόνο για να μην πετάνε τα αεροπλάνα του Καντάφη, λέει ότι μπορούν να κάνουν και παρέμβαση στο έδαφος αν δουν να απειλούνται πληθυσμοί. Αυτό είναι σε ένα δεύτερο στάδιο. Έτσι. Είναι κάτι αδιευκρίνιστο ακόμα. Θα χρειαστεί άλλη μια συνεδρία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι αυτό ακριβώς που απαλήθηκε και γι' αυτό η Κίνα και η Ρωσία που έχει αντίστοιχα προβλήματα, έχουν αντίστοιχα προβλήματα φυλών και περιοχών που ξεσηκώνονται, δεν έβαλαν βέτο, αλλά απλά απήχαν. Διότι υπάρχει η δέσμευση ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις. Απήχαν κι άλλοι. Απήχαν κι άλλοι. Η Βραζιλία, η Ινδία. Ναι, αυτοί δεν ακολουθούν μια πολιτική έτσι των δεσμεύσεων. Οι γνωμογειτονικές χώρες και αυτές που μπορούν να βάλουν βέτο και να ισχύσει ήσαν η Ρωσία και η Κίνα. Κύριε Θεοδωρακίδη, πείτε μας κάτι παρακαλώ. Για τη Βραζιλία ο Καντάφη. Ναι, ναι. Οι νατοϊκές βάσεις είναι εκ των ουκ άνευ ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα καμίας στρατιωτικής επιχείρησης στη Μεσόγειο και οπουδήποτε αλλού. Με ηγέτηδα λοιπόν τη Γαλλία, η οποία έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, εμπλέκονται και οι Άραβες και τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν υπάρχει η ζητούμενη διαλειτουργικότητα εκτός και δράσουν ανεξάρτητα. Δηλαδή από τη βάση την Αγγλική της Κύπρου να φιλοξενηθούν 20 αεροσκάφη, 10 αεροσκάφη από το Κατάρ, 20 από τη Σαουδική Αραβία, να μπουν σε μια διαδικασία να συλλειτουργήσουν. Αυτό το θεωρώ απίθανο. Όμως οι αραβικές δυνάμεις, τα αραβικά μέσα πρέπει να βρεθούν σε νατοϊκές βάσεις. Οι εγκύτερες, και κάνω αυτό τον πρόλογο για να καταλήξω πώς ανάβει η περιοχή της Ελλάδος και της Κύπρου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την εμπλοκή της Λιβύης, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, για να προστατευτεί το ανατολικό κομμάτι, το οποίο σε κάποια περίπτωση μπορεί και να αποσχιστεί και να μείνει ο Καντάφη με το δικό του κομμάτι και να κάνει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί και το βάσος επιχειρήσεων θα πρέπει να φτάσει ως το Τσάντ, που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή με τη Λιβύη και δεν αναφέρεται γενικώς. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ θέλει να εμπλέξει και αφρικανικές χώρες εκτός από τον αραβικό κόσμο. Επίσης το ΝΑΤΟ θέλει την εμπλοκή του αραβικού κόσμου, που, εκεί που έχει δημιουργήσει δηλαδή και πολύ μεγάλες αντιπάθειες και συγκρουσιακές λογικές ο Καντάφη από χρόνια, για άλλοθι ιδεολογικό, για το Ισλάμ, ξέρετε. Βεβαίως. Όμως συμπίπτουν και συνάδουν τα πετρελαϊκά συμφέροντα. Βέβαια. Με η γύτερα τη Γαλλία. Κύριε Θεοδωρακίδη. Η Γαλλία θέλει να έχει έναν έλεγχο τουλάχιστον των πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην Μεσόγειο. Πείτε μας παρακαλώ, εάν δραστηριοποιηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει το ΝΑΤΟ, η Γαλλία, οι άλλες χώρες, η Ιταλία, η Βρετανία, και μέχρι τώρα δεν λέμε κουβέντα για τους Αμερικανούς. Και είναι ένα ερώτημα. Μην συμμετέχουν και πώς να μην συμμετέχουν όταν οι υλικοτεχνικές υποδομές εν πωλής στο ΝΑΤΟ ελέγχονται από τους Αμερικανούς και από τους Βρετανούς. Αμερικάνικα αεροπλάνα θα σηκωθούν, αυτό είναι το θέμα. Αεροπλανοφόρα. Είπε όχι μέχρι τώρα ο Ομπάμα. Είπε εμείς δεν θα εμπλακούμε στρατιωτικά. Για να δούμε τι λέει ο κ. Θεοδωρακίδης. Αυτή τη στιγμή αφήνουν μόνο τους Βρετανούς με τα Τορνέιντο και τους Γάλλους με τα Μιράζ. Με τα Μιράζ. Πείτε μου κάτι, γιατί ο Σαρκοζή... Ένας αμερικανικής κατασκευής, F-15... Σαουδική Αραβία και τα λοιπά. Θα σηκωθούν από τους Άραβες. Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι, εάν όλα αυτά αρχίσουν να γίνονται επειδή είπαν εντός ορών, από το απόγευμα ή απόψε το βράδυ ή αύριο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι εξουδετερώνεται η δυνατότητα του Καντάφη να πετάει τα δικά του αεροπλάνα και να βομβαρδίζει. Εν πωλής ναι, διότι εκτός από τον ηλεκτρονικό πόλεμο από τους δορυφόρους, από τα πλοία που θα πλέον παρακτείως, γι' αυτό ενέπλεξε όλη τη Μεσόγειο Καντάφη και μίλησε για ολοκληρωτικό πόλεμο,
από τις βάσεις το ραντάρ στη Σικελία. Θα υπάρξει συσκότηση πρώτον των λιβικών αεροσκαφών. Ναι. Δεύτερον, για να μπορούν να υπερίπτονται αεροσκάφη. Θα μομαρτιστούν τα αντιεροπορικά, όλα οι βάσεις. Και όπως χαρακτηριστεί Αφρικανοί, Άραβες και... και να το ηχεί, θα πρέπει να καταστραφούν όλες οι υποδομές που μπορούν να απειλήσουν αεραμήνες, τα υπερικτάμενα αεροσκάφη. Ναι. Κυρίως οι αντιεροπορικές στα ραντάρ. Μάλιστα. Πρακτικά... Άρα θα πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή να εκδηλώνονται από το απόγευμα, ίσως πρώτα θα είναι νυχτερινές επιχειρήσεις, οι πρώτες επιχειρήσεις, υποδομές που θα στηρίζουν την αεροπορία του Καντάφη. Έχετε παρατηρήσει. Ο Καντάφη έχει συμπλέξει τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές του, με αποτέλεσμα, εάν γίνουν βομβαρδισμοί, να υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες αυτές. Σήμερα βλέπετε να αρχίζουν αυτά, κύριε Θεοδωρακίδη. Εκτιμώ ότι τη νύχτα θα υπάρξουν επιχειρήσεις, εάν ωστόσο με την επιφύλαξη, κατά πόσο και πού θα συμπλέξουν και τις αραβικές δυνάμεις. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή έχει τις γενιές δυσκολίες να απαντήσει διπλωματικά, αλλά συμμετέχει. Ο προβληματισμός είναι κατά πόσον θα εμπλακούμε και εμείς, σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, στη χρήση του ακτίου, που είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι η βάση των AWACS, των υπταμένων ραντάρ. Χωρίς αυτά δεν γίνονται επιχειρήσεις. Η Σούδα, η οποία είναι νατοϊκή βάση και παρέχει ανεφοδιασμό στους Αμερικανούς, οι οποίοι για την ώρα σε συνεπικουρικό ρόλο θα είναι. Και κατά πόσο θα δούμε αιγυπτιακά και αεροσκάφη του Κατάρ μαζί με Τορνέιντο στις ενεργοποιημένες βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρακίδη, τι λέει για όλα αυτά το Τελαβίβ? Το Τελαβίβ κάθεται και βλέπει, χαίρεται εν μέρη, διότι είναι με τη συνένεση του Τελαβίβ αυτού που γίνεται, και βλέπουμε ότι ο αραβικός κόσμος και η ενδυνάμει απειλή του Τελαβίβ σε ασύμετρες απειλές που ήταν η Λιβύη, ο ένας πυλώνας, και το Ιράν ο άλλος, που θα ακολουθήσει εν ευθέτω χρόνο και το Ιράν κάπως θα το εμπλέξουν. Για την ώρα προσπαθούν πολιτική λύση εκεί και περιμένει να εισπράξει αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άτυπες συμφωνίες ότι οι έρευνες για πετρέλαιο, για φυσικό αέριο του Ισραήλ θα είναι σε συμμαχία με τη Γαλλία, Total Elf δηλαδή. Total Elf. Κύριε Θεοδωρακίδη, μας είπατε και κλείνουμε με αυτό ότι το απόψε αργά το απόγευμα ή το βράδυ πιθανόν να έχουμε έναρξη των δράσεων. Εάν επήγεται που επήγεται τόσο πολύ η Γαλλία. Η Γαλλία θα μπορεί και αφαιαυτής από μόνη της, δηλαδή να αρχίσει επιχειρήσεις μέχρι να ληφθεί η απόφαση ευρύτερα η διπλωματική. Ξέρετε, η Γαλλία είναι το μέλος επανελθόν στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Είστε μαζί μας το βράδυ. Είστε μαζί μας το βράδυ για να παρακολουθούμε ζωντανά από εκεί το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, στη Λιβύη, στη Μεσόγειο. Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, γιατί πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Τα περισσότερα και τα αναλυτικότερα από τον κύριο Θεοδωρακίδη, ειδικό στρατιωτικό αναλυτή, μέλος για πολλά χρόνια ελληνικών αντιπροσωπιών στο ΝΑΤΟ. Θα τα ακούσουμε το βράδυ, θα είναι η καλύτερη φωνή, η ειδικότερη φωνή για όσα πρόκειται να γίνουν, όπως όλα δείχνουν. Μάλιστα. Αργά σήμερα, μέσα στη μέρα, στη Λιβύη, μια περιοχή που μας κατακαίει, όχι μας καίει απλώς. Κύριε Θεοδωρακίδη, ευχαριστούμε προς το παρόν, το βράδυ περισσότερο. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια, διότι εκπομπές σας επιλεκτικές σαν προφητικές στο αντικείμενο. Για να δούμε, είσαστε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το δούμε. Ευχαριστώ.